Σήμερα έχω τη χαρά να έχω δίπλα με έναν αγαπημένο τραγουδιστή. Είναι ο Κώστας Καραφώτης και καταρχήν υποκλίνομαι γιατί μου δίνεις λίγο χρόνο από τα γυρίσματα του βίντεο κλιπ σου. Ήταν μια δουλειά που περιμένω πάρα πολύ καιρό, αλλά πιστεύω πως αργήσαμε γιατί είχαμε κάτι πάρα πολύ καλό να κάνουμε και να παρουσιάσουμε. Ώρα ένα, είπα τέρμα, έχω θέμα, στόχος έγινες. Ουσιαστικά είναι σαν εξομολόγηση ότι υποκλίνουμε στην ομορφιά σου, παραδίνουμε στον έρωτά σου. Αλλά πολλές φορές ξέρεις αυτά τα πράγματα δεν λέγονται. Αλλά απλά θέλουμε να δείξουμε ότι καλό είναι καμιά φορά και ο άντρας να εξομολογείται στη γυναίκα και να εκφράζει τα συναισθήματά του. Δεν είναι πάντα κακό. Έχεις κάνει ποτέ τέτοια εξομολόγηση? Νομίζω να πεις ανοιχτά όλα αυτά που νιώθεις. Βέβαια, νομίζω πως έχω κάνει. Δεν μου έχει βγει πάντα σε καλό βέβαια, αλλά το έχω κάνει. Συνήθως μετανιώνουμε για αυτά αργότερα. Όχι, δεν μετανιώσα ποτέ. Σου είπα ότι απλά δεν μου έχει βγει σε καλό. Δεν έχω μετανιώσει ποτέ για τίποτα στη ζωή μου. Υποκλίνομαι στην ομορφιά σου και μαγεύομαι. Αυτά φιλιά σου είναι τυχερός που σε πλάσω Θεό. Έχεις κουραστεί φαντάζομαι όλος έχεις ακούσει στο παρελθόν. Γενικά για την προσωπική σου ζωή που έβλεπες φωτογραφίες σου στα περιοδικά, σε ενοχλούσε αυτό? Το να βγει μια φωτογραφία στα περιοδικά δεν μπορεί να αποφευθεί από τη στιγμή που ήμουν με τις σχέσεις μου και ήταν δημόσια πρόσωπα και ιδιώτως. Αλλά αυτό που με πείραζε πάντα ήταν όταν έπαιρνε έκταση το θέμα παραπάνω από ό,τι έπρεπε. Εντάξει, ένας άνθρωπος, ένας άντρας, μια γυναίκα. Και τελειώνει εκεί το θέμα. Συνήθως έπαιρνε έκταση το θέμα από τις συντρόφους. Δηλαδή, έχουμε ακούσει τη Μάρο Λίτρα. Έλεγε πάρα πολλά πράγματα για σένα σε συνεντεύξεις. Φαντάζομαι αναγνία σου. Η Κατερίνα Παπουτσάκη μιλούσε για τη σχέση αυτή. Ενώ εσύ δεν έχεις πει ποτέ κάτι σε περιοδικό, ότι ναι, είμαι μαζί της. Εκτός από την περίοδο που ήμασταν μαζί και έγινε και κάποια κοινή φωτογράφηση κάποια στιγμή. Ναι, είπαμε κάποια πράγματα. Αλλά από εκεί και πέρα δεν βασικά κανείς δεν ήθελε να δώσει τροφή, αλλά το κυνηγητό ήταν συγκεκριμένο. Υποκλίνομαι στην ομορφιά σου και μαγεύομαι από τα φιλιά σου. Βγήκα από το reality το οποίο είχε πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία τότε και το βλέπε πάρα πολλοί κόσμος. Βγήκα με μία σχέση μέσα από το reality, δηλαδή με ένα ειδήλιο μέσα από εκεί. Οπότε ξεκίνησε αυτό και με ακολουθούσε παντού. Τώρα ξέρεις, φαντάσου ότι περάσαν 6 χρόνια από τότε για να μπορέσω και εγώ να ηρεμήσω λίγο στην προσωπική μου ζωή και με εσάς και με μένα. Η σχέση σου με τη Μάρο Λίτρα, ας πούμε, πιστεύεις ότι έπαιξε ρόλο για να κάνεις ωραίες δουλειές στην αρχή, να τραγουδήσεις σε μεγάλα σχήματα? Νομίζω πως όχι. Νομίζω ότι καθαρά η σχέση όχι, αλλά το ότι ασχολούταν πάρα πολύ ο κόσμος, ουσιαστικά ήθελε να δει τη συνέχεια ενός ζευγαριού που βγήκε από ένα παιχνίδι για να δει τι θα γίνει στη συνέχεια, ήταν στην απορία του κόσμου και στην, ξέρεις, ήθελε λίγο το κουτσομπαλιό να δει τι θα γίνει. Αλλά έπρεπε να σταματήσει εκεί. Μετά δηλαδή αυτό που με πείραξε είναι ότι πήρε έκταση. Όταν ξέρω εγώ ήμουνα με άλλη σύντροφο, πάλι μιλούσαμε για την προηγούμενη μου σχέση. Όταν είχε με το καλό άλλο σύντροφο, πάλι μιλούσαν για μένα. Ή ξέρω εγώ, όταν ξαναλλάξαμε συντρόφους, πάλι γίνεται αυτό το πράγμα. Τώρα είσαι ερωτευμένος, γιατί φαίνεσαι πάρα πολύ ήρεμος. Κάποιοι λένε ότι είσαι ερωτευμένος με μια κοπέλα που δεν έχει καμία σχέση με όλα αυτά. Μάλλον είμαι ήρεμος επειδή δεν είμαι ερωτευμένος και τα έχω ρίξει όλα στη δουλειά. Εγώ όταν είμαι πολύ ερωτευμένος, αυτοκαταστρέφομαι μάλλον και έχω επιλέξει τώρα να είμαι λίγο πιο cool.